Μάλιστα, ο καθένας στον κόσμο. Το κάνω εδώ θα έπρεπε να βάλεις τα τύμπανα του πολέμου κανονικά. Είναι αρκετά ηλεκτρισμένη η κατάσταση στην ελληνική τηλεόραση. Και η αλήθεια είναι ότι με αφορμή τον Μπέο που έχει προκαλέσει και έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις, είχα κάνει κι εγώ ένα σχόλιο προχθές που επειδή ίσως δεν αναπαρήχθη, δεν. Δεν σε πηδήσει κανείς νούμερα, μπορεί αυτό. Α, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που είπα είναι, παιδιά, ότι όταν βγάζεις έναν άνθρωπο που ξέρεις ότι παρεκκλίνει, ότι έχει μια μετροέπεια, ότι λέει πράγματα που συνήθως προκαλούν σχόλια και τον βγάζεις και μετά λες, α, τι ήταν αυτό που είπατε, κάνετε λάθος, δηλαδή καταδικάζεις αυτά που λέει, ενώ ξέρεις μέσες άκρες ότι θα τα πει και γι' αυτό του δίνεις βήμα, τότε κλείστε τον, κλείστε το κάνεις υποκριτικά, κατάλαβες. Και το είπα και με αφορμή και ένα γνωστό ποινικό λόγο που κάποια στιγμή έκλεινε τα τηλέφωνα, προσέβαλε. Όταν το βγάζεις αυτόν τον άνθρωπο και του δίνεις βήμα, ξέρεις ότι θα σε προσβάλλει, θα σου κλείσει το τηλέφωνο ή θα ανεβάσει την ένταση. Δεν είναι αυτό, γιατί είναι ένα ωραίο μονόπρακτο. Κλείστε τον ποιο συμβαίνει. Όχι, γενικώς. Όταν βγάζει κάποιον από την ώρα που ξεφεύγει, ενώ ξέρει ότι θα ξεφύγει και του δίνει βήμα, μετά λες κλείστε τον, κλείστε τον. Είναι λίγο σαν ένα παιχνίδι με σημαδεμένα χαρτιά. Τώρα από εκεί και πέρα, το να ανεβαίνουν τόσο οι τόνοι και να λες τα λένε αυτά αυτοί που δεν κάνουν νούμερα, νομίζω ότι αδικεί και τον Γιώργο αυτή η τοποθέτηση. Μα δεν, ο οποίος βέβαια δηλώνει και δεν το κρύβει ότι είναι άρρωστος με τα νούμερα. Ναι, δεν ξέρω, και δεν μάλιστα έχω θέλει νούμερα τα οποία να είναι. Δηλαδή το 18% του φαινόταν λίγο και είναι και σε ένα λίγους χώρο όπου το 18% ήταν θρίαμβος. Ναι. Και το να είσαι ανταγωνιστικός και να θες την πραουτσιά. Άλλο να είσαι ανταγωνιστικός, άλλο να βάζεις τα χέρια σου, βγάλεις τα μάτια σου επειδή τα πήρες στο κράνιο. Για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που το έχει αποδείξει πολλές φορές. Έχει βρεθεί με πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Μέσα στην, μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Έχει βρεθεί να μην κάνει καθόλου νούμερα. Έχει βρεθεί μέσα στην ίδια σεζόν να έχει γυρίσει το παιχνίδι και να κάνει νούμερα. Έχει περάσει από όλα τα στάδια. Και ξέρει και πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ξέρει πώς είναι να κάνεις χαμηλά νούμερα. Ξέρει πώς είναι να ανεβάζεις τα νούμερα σου. Και μέσω δουλειάς. Ναι, βέβαια, και μέσω, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Καλά, άλλο αυτό. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι τώρα λες, ναι, στο όλοι, διατάφτα, ότι όλοι ότι τα κάνουν όλα για τα νούμερα. Δεν τα κάνουν όλοι. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ διαφωνώ. Ότι όλοι θέλουμε να κάνουμε νούμερα, όλοι σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε νούμερα, αλλά δεν γινόμαστε νούμερα για τα νούμερα. Και δεν το λέω κανένας συνάδελφος, όλοι είναι πολύ αξιόλογοι. Και εγώ σου λέω ακόμα και στο Γιώργο, ναι, βλέπω ότι σε κάποια σημεία έχει δίκιο. Γιατί όντως είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι στο PR, που δεν παίρνει κάθε μέρα 15 όντως, τηλέφωνα για να διαμορφώσει ένα κλίμα υπέρ του, όπως κάνουν άλλοι. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο, ακριβώς. Δεν είναι των δημοσίων σχέσεων. Και είναι και ένας άνθρωπος που από αυτό τον παρορμητισμό που έχει πολλές φορές την έχει πατήσει. Δηλαδή αυτό που σκέφτεται θα το πει και ας γίνει μετά. Ας ανάψει φωτιά.